ακούω ένα μικρό ποίημα που λέει «Σπουδή τοπίου». Βόρειος Έλλας ο ουρανός, στα βουστιά την καπελάγη μου και βόστριχη σελήνης, ικτερικής. Τα κυπαρίσια να προεκτείνονται στα τοξικά νερά ποιμενικής λίμνης, ιδηλίων παλαιάς εποχής. Κύριος Χατζιαντονίου, διαβάσει. Εδώ. Δεν έχω κάνει. Έλα. Δεν έχω, δεν το έχω διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Στο Μιχάλη Τσιανίκα, ο ξένος. Κατάγιαλα σε τραπεζάκι μια ταβέρνα στο νησί, δυο ντόπιοι αδέλφια κάθονται με έναν ξένο, αργά μιαν εσπέρα. Το λίγο φως από την ταβέρνα φώτιζε σαν φανάρι του δρόμου μιας άλλης εποχής. Αχνά, χλωμά, το πρόσωπο του ξένου στραμμένο προς τη θάλασσα. Και αυτός, σαν ονειρόπαρτος μακρινός, με χέρια κομπισμένα στα γόνατα, παλαφροτρέμανε σαν από πυρετό και αλόφερτο κρύο. «Δεν περιμέναμε να μας σκεφτείς», λέει ο ένας. «Έτσι στην τύχη σ' έφερε η κουβέντα, δεν ξέρω πώς, ίσως γιατί τον πήγε στον Πουνέντι», λέει ο άλλος. «Και ήταν αλήθεια ζέφυρος καιρός που ζωντανεύει του βουνού τα βότανα και είναι η θάλασσα καθρέφτης. Πες μας τα νέα σου, αδελφέ, πώς τα βολεύεις εκείνα τα μέρη». Ο ξένος δεν αποκρίθηκε. Τον πήρε το σύγκριο και ο πυρετός. Σηκώθηκε τρικλίζοντας ίσκιος που ρίχνει κίτρινο κερί σε χειμωνιάτικο ξοκλήσι, νυχτερινό, και έφυγε σβήνοντας σαν από ρέμα μέσα στις λαχταριστές ευωδιές. Το χταποδάκι στο κάρβουνο, η κατσαρή γαρίδα, ο αθερνός. Ξέρετε, είναι δύσκολο να σου δώσω ένα ποίημα ξαφνικά και να πει απίγγι λέτο, εάν δεν το διαβάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις το είχαμε αυτό και στον φίλο το Διονύση και στο φίλο το Μινά. Λέω πάρτε από ένα και βάλετε να το πείτε. Τώρα θα μας πει ένα...